ιδιαίτερη τιμή και χαρά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ενημέρωσή του από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό, την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, τη σταθερότητα σε σχέση με τις συμμαχίες της χώρας. Ανεξάρτητα λοιπόν από την οικονομική κρίση, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, με πρώτο το προσωπικό, την ηγεσία, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, αποτελούν τον σταθερό πυλώνα του κράτους. Ένας δημοκρατικός στρατός, ο οποίος και δημοκρατικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν να διαφυλάσσουν με την αποστολή τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό την εικόνα της χώρας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό για την διαβεβαίωση ότι οποιασδήποτε προτάσεις που γίνονται προς τη μεριά των εταίρων μας και των δανειστών δεν θα περιλαμβάνουν περικοπές στις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις και ιδίως το προσωπικό έχει υποστεί μία μείωση του εισοδήματός πάνω από 50% και ο προϋπολογισμός φτάνει στα όρια των δυνατοτήτων της συντήρησης των συστημάτων μας και της ισχύως μας. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό και τους αρχηγούς των όπλων, τον Αρχηγό Γεθά, όλους τους αξιωματικούς, την ηγεσία των όπλων δυνάμεων που είχα την ευκαιρία σήμερα να συναντήσω και να μου κάνουν μια ουσιαστική ενημέρωση, βάσει της οποίας διαπίστωσα την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Μετέφερα στην στρατιωτική ηγεσία την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού για την αφοσίωσή τους στο στόχο της διασφάλισης της εθνικής μας κυριαρχίας. Τους ευχαρίστησα για την αυταπάρνηση με την οποία διαπράττουν το καθήκον τους σε αυτή την δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Η διατήρηση ισχυρής αποτρεπτικής δύναμης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η χώρα μας στις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Η δυσκολία αυτή θα είναι πρόσκαιρη. Πυλώνας σταθερότητας και διασφάλισης εθνικής ομοψυχίας είναι ο σεβασμός στο Σύνταγμα, στις δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά και η ενότητα και η προσήλωση στο καθήκον των ενόπλων δυνάμεων, των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν την πατρίδα μας. Η πολιτεία, παρά τις όποιες δυσκολίες που θα τις ξεπεράσουμε, με πίστη στο στόχο μας και με ενότητα θα ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Η πολιτεία δεν πρόκειται να διαγράψει τις υποχρεώσεις της απέναντι στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Όσο περνάει από το χέρι μας και εγώ προσωπικά αλλά και ο Υπουργός της Άμυνας, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε μειώσεις που έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν νέες ανισότητες μέσα στο κοινωνικό ιστό και κυρίως μειώσεις στις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό αφορά τον πυρήνα της εθνικής μας κυριαρχίας και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή οικονομική δυσκολία, οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον πυρήνα της κυριαρχίας μας. Θα αποφασίζουμε εμείς πώς θα διανέμουμε τους πόρους, θα αποφασίζουμε εμείς που θα κάνουμε περικοπές, θα αποφασίζουμε εμείς για το αν και το πώς, τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρούμε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων
που αποτελεί προϋπόθεση για την εθνική μας κυριαρχία. Διαβεβαίωσα την ηγεσία του στρατεύματος ότι η χώρα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, διατηρεί και αυξάνει τη γεωπολιτική της δυναμική. Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης του γεωπολιτικού μας προσανατολισμού. Υπάρχουν όμως δυνατότητες που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε μέσα από μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για να αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα γεωπολιτική δυναμική. Τέλος, επισήμανα στην ηγεσία, στην στρατιωτική ηγεσία, ότι τούτες τις μέρες οφείλουμε κρατική διαδικασία χωρίς δραματοποιήσεις και να διαφυλάξουμε όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτής ως κόρη οφθαλμού την εθνική ομοψυχία. Την επόμενη μέρα όλοι θα είμαστε ένα στην προσπάθειά μας, η χώρα μας, να ξεπεράσει το συντομότερο δυνατό αυτή την οικονομική κρίση και βεβαίως να την ξεπεράσει με τη δυνατότητα να μπορέσει να διατηρήσει την αξιοπρέπεια του λαού μας, αλλά και την εθνική μας κυριαρχία. Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γιώργου Σιδηρόπουλου.